Μόνο στα χέρια που δεν πιάνονται μεταξύ του η παραγωγή για ένα εργάτη. Η κατάσταση με την έλλειψη εργατικών χεριών στην Κρήτη έχει διευρυνθεί, με αποτέλεσμα ακόμη και από τι καρότσε των φορτηγών να κατεβαίνουν εργάτε, όταν άλλοι παραγωγοί στο παραένα του κάνουν μεγαλύτερη προσφορά μεροκάμα του, που φέτο μπορεί να ξεπεράσει και τα 70 ευρώ. Είδαμε το εξή φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναδεί. Από την καρότσα του αυτοκινήτου κατέβηκε ο εργαζόμενο για 10 ευρώ διαφορά στο μεροκάματο. Πήρε ο ένα συγχωριανό του άλλου συγχωριανού δύο εργαζόμενου, επειδή του έδωσε 10 ευρώ του καθενό παραπάνω μεροκάματο. Ο ένα έδινε 70, ο άλλο έδωσε 80 και πήρε του εργαζόμενου από το αυτοκίνητο απάνω. Στην ιερά Πέτρα, μάλιστα που το πρόβλημα με του εργάτε έχει μετατραπεί σε εφιάλτη, από τον πρόεδρο του ενιαίου αγροτικού συλλόγου έγινε ξεκάθαρο ότι τέτοιε συμπεριφορέ δεν θα γίνονται ανεκτέ και θα αντιμετωπίζονται με καταγγελίε μέχρι και στην επιθεώρηση εργασία. Αυτοί που προσφέρουν κάτι παραπάνω στο μεροκάματο και παίρνουν εργάτε από άλλου εργοδότε mm. να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα θα δημοσιεύονται τα ονόματά του τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στι εφημερίδε. Η κατάσταση μοιάζει εκρηκτική, με μεγάλο ποσοστό παραγωγών υπό το βάρος και της κακής οδιάς να μοιάζουν έτοιμοι να αφήσουν αμάζευτα τα ελαιόδεντρά τους, την ώρα που μέχρι και οι αποκαλούμενοι δανεικοί έχουν κάνει μετά από δεκαετίες την επανεμφάνισή τους. Βλέπουμε πολλού συνταξιούχου. Ξαναβλέπουμε του δανεικού που βλέπαμε μια φορά. Η μία οικογένεια να πηγαίνει να βοηθά του άλλου για να μαζέψουν. Και βλέπουμε και πάρα πολλού ανθρώπου τρίτη ηλικία να ενεργοποιούνται με τα δελεαστικά μεροκάματα και να πηγαίνουν για να πάρουν το συμπληρωματικό του καρτζίλιγκ. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Η έλλειψη εργατικών χεριών έχει χτυπήσει κόκκινο. Μάλιστα παρά τα δελεαστικά μεροκάματα, αν και υπάρχει μια τάση από άλλου χώρου εργασία, εν δεν διαφαίνεται κάτι μαζικό. Ούτε και από το χώρο του Τουρισμού, που θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για ενίσχυση των εσόδων από τη μια και ταυτόχρονα αντιμετώπιση του προβλήματο από την άλλη. Υπάρχουν εργαζόμενοι, ειδικά οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετακινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά η κατάσταση που υπάρχει με το Ταμείο Ανεργία είναι δύσκολη. Με αποτέλεσμα, αν κάποιοι εργαζόμενοι βάλουν κάποια ένσημα, να κινδυνεύει το Ταμείο να κοπεί. Με τον ένα προβληματισμό να διαδέχεται τον άλλο, ο Σκερασάκη στην τούρτα τη απαγοήτευση δείχνει να μοιάζει και η ανεξήγητη πτώση τη τιμή, που από τα 8 ευρώ. Ευρώ, πριν μερικέ εβδομάδε, έπεσε στα πέντε με τον πρόεδρο τη ΕΘΕΑ να ζητά από του παραγωγού να μην πουλούν ποσότητε αυτή την περίοδο, προκειμένου να επιχειρηθεί να διαμορφωθεί μια τεχνητή κρίση που θα αυξήσει την τιμή. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια τεχνική κρίση. Πριν από τρει μέρε, στο μπάρι τη Ιταλία συγκεκριμένα, συνεδριάσαν οι συνεταιριστικέ οργανώσει τη Ιταλία, πήραν μια 48-ωρη απόφαση ότι δεν ξαναγίνονται εμπορικέ πράξει και είδαμε κατευθείαν την τιμή παραγωγού στην Ιταλία από τα 7,20 να ανεβαίνει στα 8,5%. Ευρώ. Με τα κόστη παραγωγή να έχουν εκτοξευθεί και υπό την ασφυξία τη ξηρασία, η λήψη μέτρων μοιάζει μονόδρομο. Τόσο αυτέ, όσο και η καταβολή τη δόση των επιδοτήσεων μέσα στο Δεκέμβρη, αποτελούν σημεία που θα τεθούν σε γνώση του αρμόδιου υπουργού Κώστα Τσιάρα, ο οποίο αναμένεται στι αρχέ τη ερχόμενη εβδομάδα να βρίσκεται στην Κρήτη.